Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η προεκλογική εκστρατεία βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Ο κύριος Μεϊμαράκης σήμερα μιλάει στη Θεσσαλονίκη, μάλλον μίλησε πριν από λίγο. Και αναμένεται τώρα η ομιλία του κυρίου Τσίπρα από την Καλαμάτα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Θα συνδεθούμε σε λίγο για να παρακολουθήσουμε ένα μέρος της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα από την Καλαμάτα. Βεβαίως έχουμε μια εντονότατη αντιπαράθεση, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι κοντά τα δύο πρώτα κόμματα. Όλοι προβλέπουν ένα ντέρμπι. Βεβαίως θα το δούμε στο αποτέλεσμα, είναι ντέρμπι. Η συσπήρωση είναι βεβαίως πολύ μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είναι στο 85%, 84% για την ακρίβεια, και στον ΣΥΡΙΖΑ είναι μόλις 64%. Και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτού του Σαββατοκύριακου έχουν όλες ένα μικρό, πολύ μικρό βεβαίως, μέσα στο στατιστικό λάθος είναι αυτό το μικρό προβάδισμα, του κύριου Τσίπρα. Παράλληλα, στην παράσταση νίκης εμφανίζεται να βρίσκεται μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα στοιχείο που οι δημοσκόποι το θεωρούν πολύ σημαντικό. Θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη Κυριακή, γιατί θα παιχτούν όλα μέχρι την τελευταία στιγμή. Εγώ συναντάω πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι αναποφάσιστοι και πολλοί που μου λένε ότι δεν ξέρουν αν θα πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, μέχρι το διάλειμμα των 9.30, έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Αλέκο Φλαμπουράρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι τέος υπουργός επικρατείας και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα. Εγώ τυχαίνει να τον ξέρω καμιά 35 αριά και πλέον χρόνια. Αρκετά χρόνια. Αρκετά. Από την εποχή του ΚΚΕ εσωτερικού. Λοιπόν, αυτή την εποχή της μικρής ομάδας των ανθρώπων που πάλευαν να περάσουν αυτό το, την ευρωπαϊκή διάσταση, το λεγόμενο ευρωκομμουνιστικό κίνημα, που ήταν κοντά στον Ενρίκο Μπερλιγκουέρ. Έτσι δεν είναι? Είχαμε σχέσεις. Ναι, ναι. Και είμαστε... ήταν έτσι, οι απόψεις ήταν πολύ κοντά σε έναν ηγέτη που άφησε εποχή στην Ιταλία, όπως όλοι ξέρουμε. Λοιπόν, κύριε Φλαμπουράρη, για να μην μακρηγορώ εγώ, πριν από λίγο ο κύριος Μεϊμαράκης σας κατηγόρησε, δηλαδή το κόμμα σας, ότι υποσχεθήκατε την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, 13η σύνταξη, κατάργηση του έμφυα, 12.000 αφορολόγητο, 751 ο κατώτατος, επίδομα ανεργίας, 300.000 θέσεις εργασίας και μια τράπεζα ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τίποτε από όλα αυτά δεν έγιναν. Το αντίθετο συμβαίνει, μας περιμένουν τα πολύ δύσκολα τους επόμενους μήνες όλους τους πολίτες. Τι απαντάτε σε αυτό το, σε αυτά που σας καταλογίζουν, και τι λέτε σε έναν άνθρωπο που είναι αυτή τη στιγμή αναποφάσιστος και που δεν ξέρει τι να ψηφίσει και που οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ψηφίσει το Γενάρη το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί. Οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί πλήρως, διότι παραλάβαμε μια κυβέρνηση, παραλάβαμε την κυβέρνηση σε μια φάση όπου τα πάντα ήταν στον αέρα, δυστυχώς. Η κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας παρέδωσε σε μας ουσιαστικά μία πραγματικότητα την οποία δεν την περίμενε κανείς. Μας λέγανε ότι έχουμε 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα και αποδείχτηκε ότι το Φεβρουάριο όχι μόνο 4,5% δεν υπήρχε, αλλά ούτε περίπου 500 εκατομμύρια ήταν στα ταμεία. Άρα έχουμε να κάνουμε μία διαπραγμάτευση η οποία έχει στοιχεία τα οποία έπρεπε να ανατραπούν. Προσπαθήσαμε όλο αυτό το εξάμηνο μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο για να μας επιτρέπει το άνοιγμα και τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να έχει προοπτικές. Νομίζω ότι μετά από 6 μήνες τα καταφέραμε. Καταφέραμε να κάνουμε μια συμφωνία και να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ναι, δηλαδή αποφύγαμε τις ομαδικές απολύσεις, αποφύγαμε τις οριζόντιες μειώσεις μισθών και συντάξεων, αποφύγαμε τις ομαδικές απολύσεις, αποφύγαμε κάποια πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μας θα συνέχιζαν
την χειροτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Ναι, αλλά ταυτόχρονα, μας περιμένουν αυτή τη στιγμή καινούργιοι φόροι. Ταυτόχρονα, ναι, ταυτόχρονα όμως. Λοιπόν, πετύχαμε... να σας διακόψω πριν μου απαντήσει, να συνδεθούμε με την Καλαμάτα, να ακούσουμε λίγο από την ομιλία του κ. Τσίπρα που μόλις αρχίζει. Πολίτες της Καλαμάτας, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ για αυτό το ειλικρινές, θερμό, ανθρώπινο καλωσόρισμα, για αυτή τη ζεστή αγκαλιά με την οποία με περιβάλλατε σήμερα. Και θέλω να ευχαριστήσω και τη Σκα Κέλλερ. Θα θυμάστε, πριν από ένα χρόνο ήμασταν μαζί τότε που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από διαφορετικές θέσεις, από διαφορετικά μετερίζια, δίναμε τη μάχη. Δίναμε τη μάχη για να διεκδικήσουμε να ακουστεί μια διαφορετική φωνή για την Ευρώπη. Η ΣΚΑ από την πλευρά των οικολόγων πράσινων, εγώ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, σήμερα, και αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα μετά από αυτή την επτάμηνη εμπειρία, η ΣΚΑ είναι μαζί μας εδώ και αγκαλιασμένοι δίνουμε τη μάχη για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη. Μια επόμενη μέρα που δεν μπορεί να είναι η μέρα της λιτότητας, που δεν μπορεί να είναι η μέρα της καταστροφής. Χρειάζεται ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης και παραγωγής. Χρειάζεται να μπει ένα τέρμα σε αυτή την καταστροφική πολιτική της λιτότητας. Και πρέπει να σας πω ότι μια βδομάδα δύσκολη για όλο τον ελληνικό λαό και για μένα προσωπικά ήταν αυτή η βδομάδα όπου βρέθηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λίγες μέρες μετά το συντριπτικό, μετά τον αποφασιστικό, μετά την μεγάλη απόφαση του λαού μας να πει ένα μεγάλο όχι στο κατεστημένο που βάρανε 40 χρόνια αυτόν τον τόπο και να διεκδικήσουμε μαζί το τέλος του παλιού κατεστημένου. Και λίγο πριν τη μεγάλη απόφαση να διεκδικήσουμε ζωή και προοπτική, χωρίς να πέσουμε όμως στην παγίδα που μας έστειναν οι πιο ακραίες συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης, βρέθηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εκεί διαπίστωσα μια κάθετη διαφοροποίηση. Από τη μια μεριά, οι δυνάμεις που διεκδικούν με διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και διαφορετικές απόψεις μια άλλη πορεία για την Ευρώπη. Η αριστερά, η πράσινη, μεγάλο μέρος των σοσιαλιστών. Και από την άλλη, η ευρωπαϊκή δεξιά, οι συντηρητικές δυνάμεις, το κόμμα στην Ευρώπη που ανήκει, το κόμμα του κυρίου Μεϊμαράκη και η Νέα Δημοκρατία, να μας κουνάνε το δάχτυλο και να λένε ότι οι Έλληνες και η Ελλάδα ζουν πάνω από τις ανάγκες τους και ότι δεν πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα και η ευκαιρία να ανακάμψουν. Και αυτή η μεγάλη ρογμή στην Ευρώπη φαίνεται σήμερα. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η έκβαση αυτής της εκλογικής μάχης στην Ελλάδα. Διότι η νέα μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ για να συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια που ξεκινήσαμε στις 25 Γενάρη θα σηματοδοτήσει και τη μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη. Διότι ακολουθούν οι εκλογικές αναμετρήσεις, κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, μέσα στο 2015, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Καταλωνία, εκλογικές αναμετρήσεις που το μήνυμα των εκλογών στην Ελλάδα θα δώσει το σήμα για τη μεγάλη στροφή και την αλλαγή των συσχετισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είναι κρίσιμη η μάχη που έχουμε μπροστά μας. Και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία μια σύντομης αλλά σκληρής προεκλογικής περίοδου. Μια κρίσιμη μάχη τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι κάθε λεπτό που περνάει η αποφασιστικότητα και η αισιοδοξία για μια μεγάλη νίκη σε αυτές τις εκλογές, για μια μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει. Η σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση εδώ στην Καλαμάτα δυναμώνει το μήνυμα που έρχεται από άκρη-άκρη από όλη την Ελλάδα. Δεν θα αφήσουμε το χθες να παλινορθωθεί. Δεν θα αφήσουμε κάποιους που έχουν σχέδιο να κάνουν την αριστερά παρένθεση στον τόπο να πετύχουν το σχέδιό τους. Την άλλη Κυριακή ξεμπερδεύουμε οριστικά με το παλιό και κερδίζουμε το αύριο. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνετε εδώ από την Καλαμάτα, φίλες και φίλοι. Είμαστε συνδεδεμένοι απευθείας με την Καλαμάτα που παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Να συνεχίσουμε, κύριε Φλαμπουράρη, τη συζήτηση. Ναι, είδα εγώ τη συγκέντρωση, ήταν καλή, πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Είσαστε ευχαριστημένος. Πολύ λοιπόν, να συνεχίσουμε τη συζήτηση εκεί που μείναμε και περιμένω την απάντησή σας. Ναι, να σας πω το εξής πρώτα. Στα δύσκολα που μου είπατε που βρεθήκατε. Ναι, βρεθήκαμε σε πολύ δύσκολα. Πιστεύω ότι, ότι υπήρχε μία τρομακτική πίεση από τη μεριά της Ευρωπαϊκής
ομάδας να μας αναγκάσουν να δεχτούμε κάποια πράγματα. Εμείς σε μεγάλο βαθμό αποφύγαμε τα πολύ δύσκολα. Κάναμε μια συμφωνία η οποία είναι, έχει δυσκολίες, έχει κάποια πράγματα τα οποία θίγουν σε μεγάλο βαθμό ή σε λιγότερο βαθμό την οικονομία και τα κοινωνικά στρώματα τα οποία εμείς υπερασπιζόμαστε. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι έχει αφήσει τη δυνατότητα που εξαρτάται από μας το πώς θα αξιοποιήσουμε τα ανοίγματα που έχει αυτή η συμφωνία για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές τις οποίες εμείς πιστεύουμε. Λοιπόν, τις πολιτικές που αναφέρατε στην αρχή, τις οποίες είναι πολιτικές, οι οποίες είναι τετραετίας. Εμείς δυστυχώς μείναμε 6 μήνες. Μερικά τα είχατε υποσχεθεί ότι θα τα κάνετε αμέσως. Ναι, εμείς μείναμε μόνο 6 μήνες, είχαμε την διαπραγμάτευση και όμως αυτούς τους 6 μήνες θα θυμίζω και θέλω να θυμίσω και στον ελληνικό λαό ότι κάναμε πράγματα αρκετά τα οποία μέσα για 6 μήνες νομίζω ότι ήταν πολύ θετικά. Να θυμίσω παραδείγματος χάρη ότι ξεκινήσαμε την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Έτσι, αλλά με πολύ λιγότερο ποσό από αυτό που σχεθήκατε πέρσι στη Θεσσαλονίκη. Ότι γιατί σε τρία θέματα. Είχατε πει για 11 δις και αυτά ήταν 300 εκατομμύρια. Ναι, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ήταν 1,5 δις, δεν ήταν τα 11. Ήταν συνολικά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης τα 11 δις. Για την ανθρωπιστική κρίση ήταν ότι θα δώσουμε ρεύμα, θα δώσουμε φαγητό και θα δώσουμε και ύπνο. Και το κάναμε αυτό σε όσους απευθύνθηκαν, σε όσους είχαν τα προσόντα εκείνα τα οποία ζητήσαμε, έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα και είναι περίπου 300.000. Ωραία. Τώρα μας περιμένουν όμως το ΕΚΑΣ που θα διακοπεί, περικοπές συντάξεων, ο φόρος στους αγρότες, ΦΠΑ στα νησιά και 23% στα ιδιωτικά. Όλα αυτά που λέτε δεν θα διακοπούν. Εμείς παραδείγματος χάρη θα προσπαθήσουμε, γιατί αφήνει αυτό το περιθώριο αυτή η συμφωνία που κάναμε. Αν βρούμε παράλληλα κάποιες δραστηριότητες οι οποίες θα μας δώσουν χρήματα, μπορούμε πραγματικά να μην προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτρα, σε όλα αυτά τα μέτρα. Αν παραδείγματος χάρη καταφέρουμε, που είναι μέσα στον προγραμματισμό μας, να έχουμε έσοδα μεγαλύτερα από το, να εισπράττουμε έσοδα περισσότερα από το ΦΠΑ. Έτσι μπορούμε κάλλιστα το ΦΠΑ από 23% ή σε περιοχές τις οποίες όπως είναι τα νησιά να το μειώσουμε. Ναι, αλλά, άρα λέω ότι η προϋπόθεση για να μπορέσει η κυβέρνησή μας και μόνο η κυβέρνησή μας μπορεί να το κάνει αυτό, γι' αυτό καλούμε και τον ελληνικό λαό να μας δώσει τη δύναμη να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς μπορούμε πραγματικά έτσι, να ανατρέψουμε μια κατάσταση η οποία ήταν και είναι δύσκολη λοιπόν, για την ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Ντάισελμπλουμ σήμερα στο Eurogroup και προχθές ο κύριος Γιούγκερ είπαν ότι να μην υπόσχονται πολλά για επαναδιαπραγμάτευση, γιατί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μίλησε μόνο για αριθμίσεις που αφορούν θέματα της αγοράς ο κύριος Ντάισελμπλουμ και κάλεσαν όλοι μαζί και ο κύριος Μοσκοβισή που εκπροσωπούσε στο Eurogroup τον κύριο Γιούγκερ και είπαν ότι κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υιοθετήσετε όσα συμφωνήσατε και όσα υποσχεθήκατε τα πράξετε. Με βασικό στοιχείο είναι το μείον 0,25 ως πρωτογενές έλλειμμα για το 2015. Λοιπόν, το οποίο το έλλειμμα όμως φέτος φαίνεται να πάει 2 συν. Όχι, αυτό δεν θα έτσι, είναι έτσι τόσο. Έτσι λένε τα στοιχεία. Ναι, τα όπως επίσης ο κύριος Φέλπς. Τα στοιχεία πάντα έξω πέφτουν όπως ξέρετε. Μακάρι θα είναι καλό για όλους μας να πέφτουν. Έτσι, και τα δικά μας και των Ευρωπαίων. Λοιπόν, το θέμα είναι ο κύριος Φέλπς, είπε ένας πρώην, έχει πάρει Νόμπελ μάλλον, ένας οικονομολόγος, ότι το πρόβλημα της Ελλάδας, λέει, είναι οι αξίες και οι πεποιθήσεις κοινωνίας, το πελατειακό σύστημα, οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που είναι υψηλές, η ελίτ που είναι εκτός φορολογίας και κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι που δεν πάνε στη δουλειά τους. Ξέρετε, αυτά είναι φαινόμενα που τα έχουμε ζήσει όλοι και είναι πραγματικά γεγονότα. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε? Ναι, αυτό που λέμε συνεχώς και αυτό που λέει και ο κύριος Τσίπρας είναι οι επιλογές είναι δύο. Η μία επιλογή είναι να μείνουμε στα παλιά,
δηλαδή σε αυτούς που δημιούργησαν αυτό το κράτος που λέτε τα 40 τελευταία χρόνια, Πασόκ δηλαδή και Νέα Δημοκρατία, σε αυτούς που δημιούργησαν τα σκάνδαλα, σε αυτούς που δημιούργησαν το πελατειακό κράτος, σε αυτούς που δημιούργησαν τα σκάνδαλα της Siemens κλπ. Ή θα πάμε σε αυτούς ή θα πάμε σε μία νέα προσπάθεια την οποία εμείς εγγυόμαστε και μπορούμε να την κάνουμε πράξη. Άρα στον ελληνικό λαό έτσι, υπάρχει η δυνατότητα να κάνει την επιλογή. Και πιστεύουμε ότι την επιλογή θα την κάνει από εδώ και δεν θα την κάνει από εκεί. Μάλιστα, το κράτος όμως δεν αλλάζει χωρίς να γίνουν βαθιές και ριζικές τομές. Μα και αυτές οι βαθιές και οι ριζικές τομές συνεπάγονται και αξιολόγηση. Εσείς όμως δεν συμφωνείτε με την αξιολόγηση. Όχι, ίσα, το θέμα είναι αν έκανε λάθος η προηγούμενη συγκυβέρνηση στην αξιολόγηση, γιατί δεν προτείνετε σε ένα σύστημα αξιολόγηση πιο αντικειμενικό και λιγότερο να μην αφήνει τρύπες για να οι μέτεροι να ξεφύγουν, ξέρετε, ας πούμε, και να μην αξιολογηθούν. Παραδείγματος χάρη, η προηγούμενη κυβέρνηση επεδίωξε μέσα από την αξιολόγηση να δημιουργήσει τη μάζα εκείνη την οποία ήθελε να πωλήσει. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι προτείναν αξιολόγηση με το 50% να είναι ή με το 25% να είναι κάτω από 15%, το υπόλοιπο 50% να είναι μεταξύ 15% και 70% και από το μετά 70% έως 100%. Άρα δεν είστε εναντίον της αξιολόγησης. Εμείς είμαστε υπέρ της αξιολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια. Μάλιστα. Με κριτήρια τα οποία πραγματικά έχουν σχέση με την, και με κοινωνικά κριτήρια και με αποδοτικά κριτήρια. Δεν λέει κανείς ότι δεν πρέπει να αξιολογείται. Εξάλλου η ίδια η κοινωνία έχει δυνατότητα και μπορεί να αξιολογεί. Δηλαδή ο δημόσιος υπάλληλος και οι υπηρεσίες αξιολογούνται από τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν να εξυπηρετηθούν σε αυτές τις υπηρεσίες. Και βλέπουμε ότι ενώ, παραδείγματος χάρη, όσους ακούς, παρότι είναι δύσκολη η κατάσταση, όταν πηγαίνουν μέσα στα νοσοκομεία, σου λέει, τους βλέπουμε να τρέχουν τους ανθρώπους από το πρωί ως το βράδυ, και τους γιατρούς, και τους νοσηλευτές, και τις νοσηλεύτριες, παρόλα αυτά, έτσι δεν είναι, λένε, παρότι είναι λίγοι, παρότι σκίζονται, έχουμε θετικά αποτελέσματα. Έχω... Πάνε όμως σε ένα ταμείο να κάνουν ένα χαρτί ή σε μια υπηρεσία για να κάνουν χαρτί και κάνουν 12... Έχετε δίκιο. Έχω προσωπική εμπειρία, κύριε Φλαμπουράρη. Στο νοσοκομείο, πράγματι, πήγα να κάνω μια εξέταση σε ένα εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου και ήταν άψογοι οι γιατροί. Άψογοι. Αλλά και το γραμματιακό προσωπικό, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, χαμένοι πολύ και γραφειοκράτες και χωρίς να παίρνουν καμία ευθύνη. Δηλαδή ήθελα να πληρώσω 128 ευρώ γιατί το ταμείο μου το χαρτί δεν τους καλύπτει και μιλάγανε μισή ώρα με τον προϊστάμενο και μεταξύ τους και βαριόντουστε στην ουσία για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι, είναι λοιπόν, θέμα όταν βάζουν λοιπόν ρουσφετολογικά σε θέσεις που δεν χρειάζονται και λείπουν γιατροί, λείπουν νοσηλευτές, εκεί είναι το αποτέλεσμα. Μα μιλάτε έχεις τώρα απέναντί σου... Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχεις απέναντί σου μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι νομίζουν ότι πληρώνονται για να δουλεύουν τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί. Εγώ δεν πιστεύω. Άρα κάτι πρέπει να κάνετε. Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι φταίνουν οι άνθρωποι. Δεν γεννιόνται ούτε τεμπέληδες, ναι, ούτε. Μπήκαν με μέσον για να κάνουν κάτι γραφειοκρατικό. Είναι... Και φταίει ο διοικητής. Είναι ο ίδιος ο μηχανισμός. Ο οποίος διοικητής είναι εξαφανισμένος, όπως έκανα μια μικρή έρευνα, προϊόν συναλλαγής με το κόμμα της εξουσίας της τότε, όχι δικό σας, αλλά από ό,τι βλέπω και εσείς στους διοικητές των νοσοκομείων δεν κάνετε μια σοβαρή προκήρυξη να μπουν 5 άνθρωποι αξιόλογοι, ικανοί, μορφωμένοι. Ποιος σας είπε ότι δεν κάνουμε αυτό? Αφού θα παίρνετε πάλι δικούς σας ανθρώπους, κύριε Φραμπουράρη. Λάθος και αν δεν έχουμε αλλάξει τους διοικητές. Δεν το ξέρετε. Το θέμα είναι ότι μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε αλλάξει τους διοικητές και έχουμε αφήσει τους παλιούς. Η άποψη μπήκαν όπως λέτε. Φύγανε τον άλλον και θα μπουν οι δικοί μας. Είναι μια άποψη που αδικεί τους νέους ανθρώπους αυτής της χώρας. Δεν είναι η άποψή μας αυτή. Δεν ναι, αλλά στην πράξη θα την αποδείξουμε. Μα δεν, και στην πράξη θα αποδείξαμε και το έχουμε αποδείξει. Για ακόμα παράδειγμα, και στην κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Όπως θυμόσαστε, ναι, η κυβέρνηση. Τι εντάξει. Είχατε ακόμα και στην κυβέρνηση. Δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν άνθρωποι που δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ήταν ο κύριος Πανούσης. Ναι, εντάξει, ο κύριος Πανούσης και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να πω ότι το κάνατε αυτό, ας πούμε, στους επιθεωρητές υγείας και παιδείας.
Εκεί βάλατε δικούς σας ανθρώπους ή ανθρώπους από το κόμμα. Γιατί εκεί να μην βάλετε μερικούς ειδικούς ανθρώπους που να μπορούν να ελέγξουν πρώτα το σύστημα πρώτα υγείας. Και οι 12 που μπήκαν εκεί είναι διαμάντια. Είναι διαμάντια. Δεν έχει... Ήταν του κόμματός σας. Να σας πω κάτι. Να σας πω. Δεν ήταν του κόμματός μας, ήταν και τον Άρη. Έλα, στον Ανέλ ήταν. Ναι, δεν ήταν του κόμματός. Αλλά λέω ότι είναι... δεν έχει κανείς να τους καταμαρτυρήσει κάτι, είτε ανεπάρκεια, είτε μη, ξέρω εγώ, σωστή ή μη, πώς το λένε, επαγγελματική ή επιστημονική επάρκεια. Δεν ξέρουμε. Δεν, δεν μπορώ να τους κρίνω, δεν υπάρχουν τέτοιες. Ναι, όχι. Αλλά λέω, το θέμα είναι να γίνετε προκηρύξεις, κύριε Φλαμπουράρη. Ναι, να γίνετε προκηρύξεις στις θέσεις για να μπαίνουν και μερικά δεν νέα παιδιά να αλλάξουμε που τα διώχνουμε από την Ελλάδα. Λέω, δεν εκεί δεν έχετε μια αγωνία για αυτά τα παιδιά που φεύγουν. Δεν προλάβαμε να αλλάξουμε τους διοικητές, διότι τιμάζαμε, και εντάξει φύγαμε από την κυβέρνηση, τιμάζαμε για να κάνουμε την προκήρυξη και τα στοιχεία εκείνα τα οποία έπρεπε να έχει η προκήρυξη για να μπορεί να είναι αξιοκρατική η επιλογή των διοικητών και των προέδρων των νοσοκομείων. Δεν προχωρήσαμε. Όπως βλέπετε... Θεωρώ ότι μας κατηγορούν άδικα. Προσπαθούν να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες λέγοντας παραδείγματος χάρη ότι και εμείς τα ίδια κάνουμε. Μα δεν κάναμε τα ίδια, δεν είμαστε μακάρι, ίδια. Μακάρι να όχι κάνετε μακάρι, διαφορετικά. Έτσι έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα, κύριε Παπαδόπουλε. Θα δούμε, θα ότι δούμε. Ότι δεν κάναμε τα ίδια. Να δούμε τι θα γίνει και την Κυριακή την άλλη. Λοιπόν, το την θέμα άλλη είναι... Κυριακή, θα, από τη στιγμή που θα πάμε, θα γίνουμε κυβέρνηση, πραγματικά ανοίγεται ένας δρόμος για 4 χρόνια να μπορεί να υπάρξει η ανατροπή η οποία είναι αγκαία σε όλους τους τομείς. Όμως αυτούς τους δύο βουλευτές που αναζητά ο κύριος Τσίπρας από τους 140-151 δεν ξέρω αν βγαίνουν με βάση τις φυγομετρήσεις το σύνολό τους βλέποντάς τους κανείς. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που ασχολούν με τις φυγομετρήσεις. Εσείς πώς βλέπετε την επόμενη μέρα που θα χρειαστούν κάποιες συνεργασίες και που ενδεχομένως να μείνε στη Βουλή Ανέλ για να σας δώσουν αυτή τη συνεργασία που την έχετε ως προαπαιτούμενο και, και έχετε μιλήσει για αυτήν στην προεκλογική περίοδο και θα χρειαστεί ενδεχομένως να συνεργαστείτε με άλλα κόμματα με τα οποία δεν έχετε και τις καλύτερες των σχέσεων. Πρώτα-πρώτα, εμείς πιστεύουμε και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε την άλλη μέρα να φτιάξουμε κυβέρνηση όπως φτιάξαμε και τον Ιανουάριο. 25-26 Ιανουάριο. Ναι, όπως το φτιάξαμε πρωί. Και το, μέσα σε ένα βράδυ φτιάξαμε κυβέρνηση. Λοιπόν, έτσι, αλλά πιστεύω, αν αυτό δεν συμβεί. Έτσι πιστεύω θα πάμε και τώρα. Αν αυτό δεν συμβεί όπως λέμε, τότε πρέπει να δούμε το νέο πολιτικό σκηνικό όπως θα έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή αν βλέπετε, τις δημοσκοπήσεις και πάνε με βάση αυτές να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και κάποιες προτάσεις, βλέπουμε ότι, ότι δεν είναι σίγουρα όλα τα αποτελέσματα, λοιπόν, το πώς θα βγουν. Εγώ λέω λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα. Αυτό που σίγουρα δεν θα κάνουμε είναι αυτό που προτείνεται από αρκετές δυνάμεις, αυτό που λέμε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Μάλιστα, ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας είπε, όταν άφησε ανοιχτό το παράθυρο των συνεργασιών, λέει εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, ας έρθετε, εννοούσε, δεν το είπε έτσι, λέει εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας. Ναι. Τώρα, ο κύριος Θεοδωράκης, αλλά και η κυρία Γεννηματά, λένε να ότι πούμε συνεργασία... ότι με το πρόγραμμά μας δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει σύμπτωση των προγραμμάτων των δικών μας, ναι, αλλά... και της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, με τη Νέα Δημοκρατία λέτε ότι δεν συνεργάζεστε. Όχι, τώρα, λέμε. Δεν, λέτε δεν, ότι έχετε διαφορές απόψεων πολύ σοβαρές. Δεν λέμε, είναι ωραία. Αντικειμενικό. Εντάξει, αυτό, με τους άλλους δύο θα βάλετε νερό στο κρασί σας για να φτάσετε σε ένα σημείο. Γιατί ο κύριος Θοδωράκης λέει: εγώ δεν θα αφήσω την Ελλάδα χωρίς κυβέρνηση. Απ' την άλλη μεριά βάζει στο τραπέζι μερικές διαφωνίες του, όπως είναι το μεταναστευτικό, το θέμα της παιδείας και όλα αυτά τα πράγματα που εκεί εμφανίζονται ιδεολογικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους μεν και στους δε. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με το μεταναστευτικό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι για το μεταναστευτικό κανονικά οι δυνάμεις, οι πολιτικές, κατά τη γνώμη μου όλες, αλλά εκτός από μία, θα έπρεπε να είχαν μία συναντήληψη για το θέμα της, το προσφυγικό. Πρώτον, ότι δεν μπορούμε και πρέπει να σώζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται προς τα μας. Και δεύτερον, να μπορούμε να τους παρέχουμε δεν τη δυνατότητα... Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι κανείς λέει να τους πνίξουμε τους ανθρώπους. Ναι, αλλά όταν κάποιοι λένε ότι δεν φυλάτε τα σύνορα, τι να βάλουμε, σειρματόπλεγμα στη θάλασσα.
Σηματόπλα δεν μπαίνουν. Πάντως σύνορα υπάρχουν, γιατί βγαίνουν από συντεταγμένες. Και τα όρια, και εκεί υπάρχει μια κριτική στον κύριο Τσίπρα από τον κύριο Μαϊμαράκη. Εντάξει, αυτό το θέμα. Το, δηλαδή, ότι ο κύριος το θέμα είναι ότι έτσι όπως. Μα το... δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρα είναι αυτό που σας λέω. Ενώ δεν υπάρχουν ορατά. Δηλαδή, τι θα πει σύνορο. Δεν τα βλέπει διαγυμνό φθαλμό. Δεν μπορούμε, αν προτείνει ο κύριος Μαϊμαράκης, να βάλουμε σηματοπλέγματα στη θάλασσα. Πάντως πρέπει να ξέρουμε ότι. Ότι κάναμε τρομακτικές προσπάθειες, διότι τέτοια προσφυγική ροή στην Ελλάδα, στα νησιά μας, δεν υπήρξε ποτέ. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να έχουμε βάλει, εμείς τα βάλαμε τώρα, εντάξει, βγαίνουν διάφοροι και λένε, να έχουμε βάλει τα δύο πλοία στην, το Ελευθέριος Βενιζέλος και το άλλο το Ταχύπλο με 1.800 και 2.500, που είναι 4.400 άτομα την ημέρα, και πηγαίνουν και έρχονται τα ωραία, πλοία. Ωραία, ναι, αλλά η υπηρεσιακή κυβέρνηση έβαλε τους περισσότερους ανθρώπους να καταγράφουν τους μετανάστες, τους πρόσφυγες κυρίως, για να μπορούν να κινούνται γρήγορα. Είναι η προετοιμασία που είχαμε κάνει εμείς σε σύσκεψη με την κυρία Τσιριγότη και με όλο το που ήταν τώρα που πήγε πάνω, πριν φύγουμε εμείς, και είχαμε πει να πάρουν, μάλιστα είχα πει σε μια σύσκεψη εγώ, τα μηχανάκια λείπουνε. Πόσο κάνει το ένα, 5.000. Λοιπόν, πάρτε 15 μηχανάκια. Ωραία. Και πηγαίνετε με τα μηχανάκια. Για να πάμε τώρα σε αυτό το θέμα των συνεργασιών. Νομίζω ότι είναι άδικο αυτό που λένε, ότι το κάνει η κυβέρνηση. Και νομίζω και οι δηλώσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης είναι ότι αυτοί συνεχίζουν το έργο το οποίο είχαμε ξεκινήσει εμείς. Τι θα κάνετε με πιθανές συνεργασίες εάν δεν έχετε τους 151. Σε περίπτωση που δεν έχετε, ποια είναι τα σχέδιά σας, ποια είναι η άποψή σας. Εγώ είπα. Θα έχουμε κυβέρνηση 21 του μηνός. Ναι, εάν είσαστε πρώτο εμείς κόμμα και δεν έχετε την απόλυτη πλειοψηφία, θα έχουμε κυβέρνηση 21 του μηνός. Θα κάνετε δηλαδή συνεργασίες. Και δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε εμείς ή πιστεύω και τα άλλα κόμματα και οι άλλες δυνάμεις που θα έχουν μπει στη Βουλή να πούνε καινούργιες εκλογές. Εμείς δεν λέμε καινούργιες εκλογές. Εμείς λέμε ότι θα έχουμε και πλειοψηφία στη Βουλή και θα έχουμε κυβέρνηση στις 21 του μήνα. Λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος μας κλείνει, αλλά θέλω μια τελευταία προσωπική ερώτηση. Εγώ σας ξέρω από την εποχή, ξέρετε, του ΚΚΕ εσωτερικού. Λοιπόν, που είσαστε ακριβώς ένας άνθρωπος που είχα τις ιδέες σας, απόψεις σας. Μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική, πώς νοιάζετε μπαίνοντας στη μαξί μου εσείς ως υπουργός επικρατείας? Συνέστημά σας. Τόσα χρόνια δεν ήμουν στην πολιτική, αριστερός ήμουνα. Δηλαδή, τώρα μου φάνηκε παράξενο. Δηλαδή μπαίνετε σε ένα μέγαρο, σε ένα χώρο που ασκείται η εξουσία εκτελεστική. Πάντως εγώ δεν άλλαξα. Νόμιζα ότι έμπαινα ή στο κόμμα ή και τώρα που γυρίσαμε στο κόμμα ή στο σπίτι. Δεν σας εντυπωσιάζουν οι χώροι και τα γραφεία? Όχι, όχι. Δεν σας δημιουργούν δέος? Αυτό που μου δημιουργούσε δέος ήταν οι ευθύνες που είχαμε. Μάλιστα. Και αυτό που συναντήσαμε, όχι τόσο στη Μαξίμου όσο στα Υπουργεία, ότι ήταν μια δυσκολία, να μπορέσεις να συνεργαστείς παντού με τις με τη δημόσια διοίκηση. Υπήρχε δηλαδή μια δυσκολία, η οποία σιγά σιγά άρχισε να ξεπερνιέται, μια δυσκολία να συνεργαστείς, γιατί υπήρχε μια επιφυλακτικότητα από τη μεριά, και είναι λογικό να υπάρχει, από τη μεριά της δημόσιας διοίκησης. Αλλά πάντως συμπορία... να δώσετε εξουσία στους δημόσιους υπαλλήλους ικανούς, αν θέλουμε η δημόσια διοίκηση να αποκτήσει φτερά. Ναι, βεβαίως. Γιατί τώρα είναι χωρίς φτερά. Μια δύναμη χωρίς φτερά. Εμείς είχαμε πει και έχουμε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γεμίσουμε. Δεν το κάναμε αυτό στους 6 μήνες. Δεν είχαμε συμβούλους. Ναι, δηλαδή, ότι όποιοι λειτουργήσαν για να βοηθήσουν τη δουλειά στα Υπουργεία ήταν μέσα από τη δημόσια τώρα, διοίκηση. Ήταν σύμβουλοι που υστερόγραφο μέσα από το. Τι απαντάτε στο ερώτημα ότι ερμηνεύσατε ανάποδα το δημοψήφισμα? Ο κ. Βαρβάκης σας κατηγορεί ότι είχατε βάλει πλερέζες το βράδυ των εκλογών. Επειδή ήμουν εκεί το βράδυ και είδα, είχατε και, βάλει πλερέζες. Είδα και τον Γιάννη, ήταν και ο κύριος Βαρφάκης εκεί, δεν είμαστε, ίσα ίσα. Ήταν τρομακτική η χαρά που είχαμε, δεν καταλαβαίνω πώς θα εξηγεί αυτά εκ των υστέρων, ίσα ίσα, γιατί εμείς το δημοψήφισμα για το όχι,
Ναι, αλλά πήρατε το όχι και μετά πήγατε και υπογράψετε το ναι. Δεν υπογράψαμε το ναι. Το ναι δεν ήταν, το τρίτο μνημόνιο. Το όχι δεν ήταν. Ναι, ναι, όχι, δύο λεφτά. Το όχι ήτανε, είχε συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ίσα ίσα το όχι μας έδωσε τη δυνατότητα να πάμε να διαπραγματευτούμε. Δεν είπαμε κάποια πράγματα θετικά που έχουμε. Ότι το χρέος, το οποίο ήταν βιώσιμο κατά την προηγούμενη κυβέρνηση, είναι παγκοσμίως πια γνωστό ότι πρέπει να απομειωθεί. Και ξεκινάει η συζήτηση για την απομείωσή του. Το δεύτερο που κερδίσαμε ήταν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα χωρίς ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Και πήραμε μπροσοβαρές τα 35 εκατομμύρια, τα 35 δις από το πακέτο Juncker. Τρίτον έχουμε το ΕΣΠΑ. Τέταρτον έχουμε την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Χωρίς την ανακεφαλοποίηση και τη ρευστότητα δεν μπορεί να προχωρήσει. Τώρα θέλω να μια κουβέντα γιατί θέλω πρέπει να σας να τελειώσουμε. Πω, ναι, μια κουβέντα. Ότι ό,τι και να κάνουμε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας πρέπει να υπάρξει η επανεκκίνηση της οικονομίας. Πρέπει να υπάρξει, έχουμε capital control πρέπει, να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει η επανεκκίνηση της οικονομίας, να υπάρξει η παραγωγή ανασυγκρόσης της χώρας, διότι έχει διαλυθεί, για να μπορέσουμε πραγματικά τα έσοδα που χρειάζεται η χώρα, η ελληνική κοινωνία, να παίρνονται από τους φόρους, από την αύξηση της πίτας και όχι να παίρνεται από τους φόρους, οι οποίοι θα επιβάλλονται στα αδύναμα κοινωνικά όμως, οικονομικά τώρα στρώματα. Τώρα υπάρχει υπόθεση των συνεργασιών. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ζητάει συνεργασίες και εσείς έχετε από τη μια πλευρά τον κύριο Λαφαζάν απέναντί σας, που ήταν μέχρι χθες μαζί σας, και από την άλλη μεριά έχετε τους 53, οι οποίοι με επιφύλαξη συμπορεύονται μαζί σας. Και όταν φτάσετε στους νόμους τους σκληρούς, φοβάμαι ότι εκεί θα κάνουν πίσω μερικοί από αυτούς. Όχι, δεν θα κάνει κανείς πίσω, διότι αυτό που συμφωνήσαμε όλοι μαζί ήταν ότι πάμε πια. Έτσι, ο κύριος, πάμε πια όλοι μαζί και ψηφίζουμε και τους εφαρμοστικούς νόμους και προχωράμε να ανοίξουμε δρόμους μέσα από αυτή τη συμφωνία που σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, οι μεγάλες δυνατότητες και τίποτα δεν μας εμποδίζει, παραδείγματος χάρη, να προχωρήσουμε σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα αρχίσει να δίνει δουλειές. Πάντως οι ξένοι δεν φαίνεται πρόθυμοι να έρθουν, γιατί επικαλούνται το ρευστό πολιτικό κλίμα, το οποίο εσείς οφείλετε να το αποκαταστήσετε αν είστε πρώτο κόμμα και να κάνετε ευρύτερες συνεργασίες με σκοπό και στόχο να μην βρεθείτε ξανά στο αποτέλεσμα που βρεθήκατε τώρα όταν ψηφίσατε το νόμο για το μνημόνιο το τρίτο. Ναι, όχι. Ότι εμείς έχουμε πάρα πολλές προτάσεις για επενδυτικά προγράμματα στην Ελλάδα, τα οποία θα τα δείτε από τις 21 του μήνα να έρχονται και να προχωράμε. Μακάρι, μακάρι. Διότι πάντως το roadshow ήταν όχι δύσκολο μόνο, που έγινε τις προηγούμενες. Όχι μόνο από δυνάμεις του εξωτερικού, είτε από κράτη, είτε από ιδιώτες, αλλά έχουμε τη δυνατότητα, πραγματικά, και έχουμε συζητήσει και με δυνάμεις εσωτερικές και με δυνάμεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν από μικρά προγράμματα μέχρι πολύ μεγαλύτερα, είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με όρους τους οποίους βεβαίως τους έχουμε καθορίσει εμείς, με κύριο χαρακτηριστικό ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων θα είναι βασικό στοιχείο σε οποιαδήποτε συμφωνία κάνουμε για ανάπτυξη στη χώρα. Κύριε Φλαμπουράρη, σας ευχαριστώ πολύ για την συνάντηση αυτή και την συνομιλία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να πετύχετε προσωπικά, εύχομαι να πετύχετε αυτά που θέλετε να κάνετε. Ελπίζω ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει. Ελπίζω την άλλη φορά που θα συζητήσουμε να είμαστε κυβέρνηση. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού λοιπόν να μιλήσουμε την επόμενη φορά, είτε είστε είτε δεν είστε κυβέρνηση. Θα είμαστε. Γιατί είστε πολύ καλός συνομιλητής. Ευχαριστώ πολύ και εσάς για την ώρα. Γεια σας. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με μια ομάδα καλεσμένων που εκπροσωπούν πολλά κόμματα.